Θα καλημερίσω την πρόεδρο του Παγκρίτιου Συλλόγου, την κυρία Έλενα Αποστολάκη, να μας πει εκείνη τι ακριβώς συμβαίνει. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Δουλγεράκη. Σας ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε βήμα για ακόμη μία φορά. Για πείτε μας. Τα προβλήματα δεν έχουν τελειωμό για τους συμβασιούχους αρχαιοφύλακες. Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι η αντιμετώπιση που έχουμε από το Υπουργείο Πολιτισμού είναι ότι μας θεωρούν μάλλον εργαζόμενους β' κατηγορίας. Δηλαδή. Πιο αναλυτικά αυτό που έχω να σας πω είναι ότι όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων, από τις πωλήσεις των πολιτηρίων, καθώς και τα μηνιαία έσοδα που έχουν από τη μίσθωση των αναψυκτηρίων, πηγαίνουν σε ένα οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού που ονομάζεται Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, ο λεγόμενος ΟΔΑΠ. Από εκεί πέρα βγαίνει και η απασχόληση, βγαίνουν οι μισθοδοσίες μας και βγαίνει και η απασχόληση που η πληρωμή μας όσον αφορά τα Σαββατοκύριακα, γιατί ως δημόσιοι υπάλληλοι εμείς εργαζόμαστε και Σαββατοκύριακα. Διότι η φύλαξη στους χώρους είναι 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες, 24 ώρο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή εργάζονται 348 αρχαιοφύλακες και συμβασιούχοι σε όλη την Ελλάδα και ενώ έχουμε ξεκινήσει να εργαζόμαστε από τα μέσα του Νοέμβρη, μέχρι σήμερα δεν έχουμε πληρωθεί για αυτή την απασχόληση των Σαββατοκύριακων, το οποίο όμως είναι ένα πολύ σημαντικό έσοδο για εμάς, γιατί είμαστε, βιοποριζόμαστε από αυτή τη δουλειά. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τους καθαριστές, που είναι στην ίδια προκήρυξη με εμάς. Άρα λοιπόν το ζητούμενο είναι τα Σαββατοκύριακα τα οποία δεν πληρώνεστε. Τα Σαββατοκύριακα και ένας μισθός ο οποίος δεν μας έχουν πληρώσει. Mm. Δηλαδή έχουμε πληρωθεί μέχρι τον Ιανουάριο, έχει περάσει ο Φλεβάρης, δεν έχουμε πληρωθεί και τώρα είμαστε στα τέλη κοντά του Μάρτη και ακόμα περιμένουμε. Σας έχουν πει γιατί, ποια είναι η καθυστέρηση? Ναι, βεβαίως, έχουμε επικοινωνήσει μαζί τους και αυτό που μας έχουν πει είναι ότι υπάρχει υποστελέχωση, το οποίο το γνωρίζουμε αυτό για το συγκεκριμένο οργανισμό. Ο οποίος συγκεκριμένος οργανισμός, προκειμένου να εξυγχρονιστεί όπως ευαγγελίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού, από το 2020, υπουργός το έκανε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Το αποτέλεσμα όμως είναι το ίδιο. Ενώ έχει τόσα πολλά έσοδα και ενώ έγινε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, παραμένει υποστελεχωμένο και έτσι το λογιστήριό του έχει δοθεί σε ιδιωτική εταιρεία προκειμένου να βγάζει τις μισθοδοσίες, να κάνει τις εκαθαρίσεις και να πληρωνόμαστε και για τα Σαββατοκύριακα. Αυτό όμως στην πράξη δεν έχει εφαρμοστεί. Είναι δυνατόν να δουλεύουμε από τα μέσα του Νοέμβρη και μέχρι σήμερα να μην έχουμε πληρωθεί για τα Σαββατοκύριακα? Το ταμείο του ΟΔΑΠ, Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, λογιστήριο, το έχει ιδιωτική εταιρεία? Ναι, το έχει ιδιωτική εταιρεία, διότι το λογιστήριο ότι έχει πολύ λίγο απασχολεί, πολύ μικρό αριθμό εργαζομένων, οπότε δεν προλαβαίνει να τα βγάλει. Βέβαια εδώ δημιουργείται το εξής οξύμορο. Ενώ δεν προλαβαίνει το λογιστήριό του να βγάλει τις μισθοδοσίες των συμβασιούχων, στους μόνιμους εργαζόμενους, στους μόνιμους αρχαιοφύλακες, στους συναδέλφους μας, οι μισθοδοσίες τους και τα εξαιρέσιμα, τα Σαββατοκύριακα δηλαδή, πληρώνονται κανονικά. Δηλαδή για αυτούς προλαβαίνει, για τους μόνιμους ή για τους συμβασιούχους όχι. Οπότε για μία ακόμη φορά οι συμβασιούχοι υποβαθμίζονται. Εντάξει, δημιουργεί τώρα εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Τώρα τι να πω τώρα. Θα πει κάποιος ότι κοίτα τι λέει η άλλη, ας πούμε, και λαϊκίζει. Τι θα φάτε εσείς, υποστελέχωση, πώς θα βάλετε φαγητό μέσα στο σπίτι σας? Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Πραγματικά είναι τραγική κατάσταση σε αυτόν τον οργανισμό του Υπουργείου και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουν μια καινούργια πρόεδρο στον οργανισμό αυτό. Όμως διαχρονικά την τελευταία δεκαετία οι πρόεδροι αλλάζουν ένα χρόνο. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να το στελεχώσουν σωστά. Έρχονται αντιμέτωποι μόνιμα με την υποστελέχωση και αλλάζει ο πρόεδρος συνέχεια. Όμως πέρα από αυτό, από τη στιγμή που βρέθηκε η λύση το να συνεργάζονται με ιδιωτικές εταιρείες για να βγάζουν τις μισθοδοσίες μας, για ποιο λόγο, αφού η ιδιωτική εταιρεία δεν κάνει σωστά τη δουλειά της, συνεχίζουν να συνεργάζονται μαζί τους? Δηλαδή και όποια λύση έχουν προτείνει δεν έχει αποτέλεσμα. Και γιατί να είναι εντάξει μόνο στους μόνιμους, στους συμβασιούχους να υπάρχει τέτοια διαφοροποίηση, τέτοια καθυστέρηση, εξού και η διαμαρτυρία. Και στο παρελθόν τα λέγαμε, στο πρόσφατο παρελθόν τα λέγαμε με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού σε ό,τι έχει να κάνει με μεγάλα αρχαιολογικά μουσεία, μεταξύ αυτών και το δικό μας το αρχαιολογικό μουσείο. Καταφέρατε κάτι εκεί με την έννοια ότι βελτιώθηκε κάτι, είδατε κάτι να βελτιώνετε, καταφέρατε να μιλήσατε με την Υπουργό Πολιτισμού ενδεχόμενα?
Ναι, υπάρχει μία διαφοροποίηση με όλο αυτόν τον αγώνα που κάνουμε, όχι μόνο εμείς, αλλά όλες τις κατηγορίες εργαζομένων στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους, από τους διοικητικούς, τους συντηρητές, τους εργατοτεχνίτες, τους καθαριστές, οι αρχαιοφύλακες μόνιμοι και εποχιακοί. Αυτό που η διαφοροποίηση που υπάρχει είναι ότι πλέον οι αρχαιοφύλακες οι πιστοποιημένοι, εμείς που είμαστε το κατεξοχήν εξειδικευμένο προσωπικό, αναφερόμαστε στο τελικό νομοσχέδιο, ότι μας ονομάζει. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι. Δεν είσαστε δηλαδή αόρατοι, θέλετε να πείτε. Ευτυχώς. Ναι. Ήμασταν παντελώς αόρατοι. Τα είχαμε συζητήσει και τότε. Ότι δεσμεύτηκαν και το αναφέρει και αυτό μέσα ότι οι προσλήψεις μας θα γίνονται μέσω του ΑΣΕΠ και όχι με κριτήρια που θα ορίζονται από το εκάστοτε διοικητικό συμβούλιο του κάθε μουσείου νομικού προσώπου. Και ότι όσον αφορά το δανεισμό των αρχαιοτήτων, ότι για να μπορεί να γίνει ο δανεισμός, η χρονική διάρκεια δεν έχει αλλάξει, θα είναι 25 συν 25 χρόνια, αλλά δεν θα γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα γίνεται με υπουργική απόφαση, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχει καλύτερο έλεγχο και θα έχει και πολιτικό κόστος αν ο εκάστοτε υπουργός πολιτισμού είναι διορισμένος από την κυβέρνηση και είναι πολιτικό πρόσωπο και δεν είναι όπως είναι σήμερα η κυρία Μενδώνη που δεν είναι πολιτικό πρόσωπο. Ναι. Το τελευταίο ερώτημα και σας απελευθερώνω με η κυρία Αποστολάκη. Όλα αυτά εσείς τα κρίνετε προς τη δυτική κατεύθυνση, δηλαδή σας έχουν πείσει για του λόγου του αληθές? Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι όχι, δεν μας φέρνουν ικανοποίηση αυτές οι αλλαγές που έγιναν στο νέο νομοσχέδιο που μετατρέπει τα μουσεία σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Αλλά είμαστε ελάχιστα χαρούμενοι, μπορώ να πω, γιατί περιορίζουν λίγο την πιθανότητα αυθαιρεσίας. Όμως θέλουμε να διευκρινίσουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι θα είμαστε εδώ, ό,τι προβλήματα είναι να τα αναδεικνύουμε και θα είμαστε εδώ να κάνουμε τους αγώνες, να δώσουμε τους αγώνες μας, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες και για τους συμβασιούχους αρχαιοφύλακες. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα.